Obi-Wan Kenobi, επεισόδιο 3. Λοιπόν, τώρα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν αρχίσει λίγο και στενεύουν τα περιθώρια, γιατί τώρα μιλάμε για ένα-ένα επεισόδιο από εδώ και πέρα και όχι δύο όπως ήταν στο προηγούμενο βίντεο που σας έκανα. Οπότε αναγκαστικά για να έχει νόημα και το βίντεο που ανεβάζω θα πρέπει να κάνω κάποια spoil. Δεν θα είναι όλο το βίντεο spoil, μην βιαστείτε να κλείσετε το βίντεο. Θα είναι στο τέλος, θα μιλήσω για έναν χαρακτήρα εντάξει, που περιμέναμε προφανώς όταν το δούμε. Δεν είναι εκεί το spoil, το spoil όμως είναι και μόνο που θέλω να σας περιγράψω έτσι κάποιες σκηνές για να πούμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Εάν δεν το έχετε δει είναι ξεκάθαρα spoil, δηλαδή εγώ θα το θεωρούσα spoil ακόμα και που δεν έχει να κάνει κάτι με την πλοκή ας πούμε. Ε, αλλά θα σα περιδοποιήσω, μην ανησυχείτε. Οπότε πρώτα αρχικά θα μιλήσω για κάποια πραγματάκια χωρί spoilers που μπορούμε να τα πούμε έτσι άνετα. Και μετά, όταν ήρθα στι προτύπωση, θα σα πω παιδιά, εδώ θα ξεκινήσω να μπω σε περιοχή spoil. Οπότε όσοι θέλετε, θα μπορείτε να κλείσετε το βίντεο. Πριν συνεχίσουμε όμω, πολύ γρήγορα να σα υπενθυμίσω, εάν σα αρέσει το βίντεο, να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση. Και επιπλέον, αν θέλετε να έχετε και ειδοποίηση για νέα βίντεο που ανεβάζω, να πατήσετε και τον καμπανάκι από κάτω. Επίση, έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και οι συνδρομέ. Οπότε, αν θέλετε να υποστηρίξετε ακόμα περισσότερο αυτό το κανάλι, για να μπορέσω να συνεχίσω αυτό, να κάνω αυτό που κάνω και φυσικά να ανεβάσουμε και την ποιότητα, τότε μπορείτε να το κάνετε με το κουμπάκι τη συμμετοχή, η join, αναλόγω σε γλώσσα έχετε το YouTube. Και πάμε να δούμε για το episode 3 obi 1 όμω. Το επεισόδιο μας έτσι ανήκει με ένα αρκετά ποζεράδικο άνοιγμα το οποίο να πω ότι εντάξει προσωπικά για μένα δεν έχει περισσότερο impact εάν ωστόσο από τότε που βγήκαν τέλος πάντων οι παλιές ταινίες δεν είχαμε δει άλλε πέντε ταινίες ή δύο σειρέ ή whatever ας πούμε καταλάβατε αλλά anyway ok δεκτό τέλο πάντων το ποζεράδικο άνοιγμα και από εκεί και πέρα στα καπάκια ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι πώς θα το πω τώρα, οι υποψίες μας, φόβοι σε κάποιους άλλους, μία μίξη και των δύο όπως σε μένα π.χ. ότι η πιτσιρίκα που υποθείεται την λέει, αν θυμάμαι καλά Βίβιαν λένε το κοριτσάκι, θα είναι μάλλον συμπροταγωνίστρια του Obi-Wan, δηλαδή θεωρώ ότι θα την δούμε σε όλα τα επεισόδια, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται κρατάει αυτό το πράγμα που έχει που σας είπα που δεν μου άρεσε στα προηγούμενα επεισόδια ότι είναι μικρομέγαλο έχει δηλαδή ατάκε που δεν κολλάνε σε ένα δεκάχρονο κοριτσάκι και δεν με ενδιαφέρει τώρα το όπω σα είχα πει ότι το αναγνώρισε και ο Μπιουάν και τη λέει τι ηλικία είσαι και μιλά έτσι. Δεν μου λέει κάτι ότι το ίδιο το σου το αναγνωρίζει. Σημασία έχει ότι το αναγνωρίζουμε όλοι και ότι ισχύει, ότι έχουμε μπροστά μα ένα μικρό μέγαλο τώρα. Καλή δουλειά κάνει το κοριτσάκι, δεν μπορώ να πω ευτυχώ πάλι καλά, αλλά το θέμα είναι ότι με ενοχλεί αυτό και. Οκ, okay, προ το παρόν δεν είναι σε τόσο μεγάλο επίπεδο, ώστε να αρχίζω να κάνω τα μάτια μου κολοσσέρι, αλλά τίνει προ τα εκεί. Δηλαδή, έχω μεγάλου φόβου για τα επόμενα επεισόδια το πώ θα χρησιμοποιηθεί η Λία και γενικότερα έχω ακούσει ότι έχει. Αρχίσει έτσι να γίνεται και ένα ντόρο γύρω από το κοριτσάκι, ότι γουστάρει ο κόσμο. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει μέσα και ένα-δύο σκηνέ όπου ουσιαστικά καπακώνει η μικρή των Obi-Wan, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Γενικά, παιδιά, έχω κουραστεί λίγο να βλέπω ε, σειρέ ή ταινίε, αλλά κατά κύριο λόγο σε σειρέ μου έχει τύχει αυτό. Όπου ο κεντρικό ήρωα που τυχαίνει, α πούμε, και η σειρά να έχει το όνομά του, ε, να γίνεται ψηλοκομπάρσο. Όπω α πούμε, για να μιας που είμαστε σε περιοχή Marvel ουσιαστικά. Ο Χόκα. Ο Χόκα, όπω σα είπα, για μένα είναι The Kate Bishop Show. Αυτό ήταν. Δεν με ενδιαφέρει αν θε να παρουσιάσει την Kate Bishop γιατί αυτή θα πάρει τα ενία. Το show λέγεται Hawkeye. Πάμε όλοι να δούμε κατά κύριο λόγο Hawkeye. Δεν λέω ότι δεν είχε Hawkeye, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν Kate Bishop Show. Και ο Loki επιπλέον ω έναν βαθμό τον είχαν κομπάρσω. Μέσα έτρωγε ξύλο, 2002, τον καπάκον ουσιαστικά ο θηλυκό Loki, δηλαδή ο legacy χαρακτήρα τη Marvel που είδαμε, ε, δεν είχαν δεν, δεν, το έκανα σωστά τέλο πάντων, ε, γιατί δεν έχω μιλήσει και για τη σειρά. Αλλά καταλάβατε, σε αυτό το μοτίβο εννοώ. Ε, βέβαια, δεν έχει τελειώσει η σειρά, ούτε θα την κρίνω από ένα επεισόδιο, το νούμερο 3 τέλο πάντων. Αλλά ελπίζω να μην κάνουν κάτι τέτοιο στα επόμενα επεισόδιο. Παιδιά, η σειρά λέγεται Obi-Wan και Nobi, δεν λέγεται Obi και ηλία, οι νεανικέ του τρέλε, ξέρω εγώ. Obi-Wan λέγεται. Θέλουμε να δούμε Obi-Wan, θέλουμε Obi-Wan να του καπακώνει σχεδόν όλου. Εντάξει, δεν μπορεί να κα καπακώσει το Βέιντερ, είναι α πούμε η σάξη. Και anyway, anyway, θα δούμε. Είναι τρίτο επεισόδιο, είμαστε ουσιαστικά mid-season. Για να μιλήσουμε όμω και για το φίλο μα, τον Obi Wan, να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχά, εντάξει, ο Ian McGregor είναι φοβερό. Όπω το περίμενα. Ό,τι είχαμε δει στο τρέλερ και όπω το περίμενα, που θα του πηγαίνει τώρα που έχει μεγαλώσει λίγο έτσι με τι ρητιδούλε του και αυτά. Είναι super. Και μου αρέσει και πώ τον υποδίεται, που έχουμε έναν έτσι γκράμπι, λίγο γεροπαράξενο θα λέγαμε εντό αγικών γέρο, α πούμε. που έχει και μια σκηνή μέσα στην αρχή του επεισοδίου που μιλάει πολύ απότομα στη Λία. Κάτι, της λέει, κάτι του λέει, α πούμε, έτσι, αθώα το κοριτσάκι. Και η γυναίκα τη λέει απότομα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, ξέρω εγώ. Και μου σε φάση αφού ακόμα κι εγώ δηλαδή ένιωσα κάπω άσχημα για τη, για τη, Λία. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κολλάει αρκετά. Δηλαδή μετά από αυτό που έχει περάσει ο B1 και μετά 10 χρόνια που είναι ουσιαστικά στη, στην εξορία, αν είναι δυνατόν ο ένα πανίσχυρο Τζεντάι, τι ήταν πριν και που ζούσε και τι έκανε, και ξαφνικά κάνει δουλειά εργοστασίου, ξέρω εγώ, κόβει σολομού, τι κόβει εκεί πέρα. Ε, λογικό είναι λίγο να έχει απογοητευτεί εντελώ και να έχει πει, ξέρει, ότι οι άνθρωποι είναι λίγο Όπω είπανε και οι αγαπημένοι μου Slipknot, people igual shit. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη σαν επεισόδιο, δηλαδή συνεχίζουμε σε αυτό το πράγμα ότι είναι κυνηγημένοι οι δυο τους, τους ψάχνουν οι Inquisitors, γενικά συνεχίζει αυτό το κυνήγι των Jedi, αλλά τώρα πολύ πιο συγκεκριμένα συνεχίζει, έχουμε το κυνήγι του Obi-Wan, γιατί στα πρώτα δύο επεισόδια ήταν λίγο πιο γενικό, ας πούμε, μετά το Order 66, αλλά τώρα έχει βγει στην επιφάνεια αυτό τη ρίβα που κυνηγά υποκλειστικά τον Obi-Wan και πλέον δεν είναι κρυφό, το έχει μεταφέρει και στους άλλους Inquisitors, ας πούμε, οπότε πλέον έχει γίνει το focus. Ε, οπότε συνεχίζει έτσι η πλοκή, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο είναι φυσικά ότι περιμέναμε το αν θα δούμε τον Βέιντερ και πώ θα τον δούμε ουσιαστικά. Γιατί τότε θα τον δούμε, το ξέραμε σίγουρα, το έχουμε δει και από το προηγούμενο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, πριν περάσω στον Βέιντερ που ουσιαστικά πάμε και στο spoiler territory, να πω και για τη Ρίβα ότι αν και είχε λίγο λιγότερε ατάκε από πριν, βέβαια θα μου πείτε ότι ήταν και δύο επεισόδια, εντάξει, λογικό. Ε, νομίζω ότι έχω αρχίσει να τίνω σε αυτό που σας είπα ότι ναι, η ηθοποιός δεν κάνει πολύ καλή δουλειά, μου βγάζει αυτό το πράγμα ότι είναι δηλαδή ουσιαστικά μια καλή κοπέλα στην πραγματικότητα, στην πραγματική τη ζωή που προσπαθεί να παίξει ένα πολύ κακό χαρακτήρα γιατί η Inquisitors είναι πάρα πολύ κακή, είναι καότικα ας πούμε τελείως δεν είναι ούτε καν τουλάχιστον σαν order όπως είναι η Empire, αυτή είναι κάτι δικό τους ε, Τέλο πάντων, και από ό,τι φαίνεται, η Ρίβα επίση είναι άλλο ένα focus τη σειρά που εντάξει, αυτό το καταλάβαμε από τα πρώτα δύο επεισόδια. Ε, δεν ξέρω και έχει δεχτεί και κάποια πειρά γενικά η ηθοποιό για το συγκεκριμένο. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι μόνο εγώ το αναγνώρισα αυτό το πράγμα ότι δεν κάνει πολύ καλή δουλειά η κοπέλα. Αλλά anyway, τη βοηθητή τώρα. Αυτή είναι. Α ελπίσουμε κάπω να το παραβλέψουμε, να το συνηθίσουμε στα επόμενα τρία επεισόδια. Θα δείξει. Τώρα, παιδιά, επειδή θέλω να μιλήσω για τον φίλο μας, τον Lord Vader. Αν δεν έχετε δει το επεισόδιο και τέλος πάντων και σας νοιάζει κιόλας δεν θέλετε τέτοια πράγματα όπως εγώ, τότε απλά θα σας δω στο επόμενο review. Τώρα, για όσους μείνατε, παιδιά, περπατάει νεκρική σιγή και ακούγονται μόνο τα βήματα του Βέιντερ και η κλασική πλέον αναπνοή. Και όλοι είναι χεσμένοι πάνω τους. Αυτός είναι ο Darth Vader, παιδιά. Αυτό το πράγμα. Ε, ένα πανίσχυρο που περπατάει, όλοι κάνουν τον κουμπεκί, κοιτάνε κάτω και προσεύχονται απλά να μην για κάποιο λόγο η προσοχή του πάει σε αυτού. Όπω, α πούμε, στην προκειμένη, όπω είδατε και ο Περπάταγε, υπήρχαν δύο-τρει καημένοι που, από ό,τι φαίνεται για random λόγου, γιατί δεν είδανε υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν ήταν πολύ τυχεροί. Και μετά από αυτή τη γαμάτι σκηνή, έχουμε επιτέλου για πρώτη φορά στο mid season να συναντιούνται οι δύο χαρακτήρες, παιδιά, ο Obi-Wan και ο Darth Vader. Ε, δεν είπανε πάρα πολλά, εντάξει, είπανε λίγες κουβέντες και ψιλοαναμενόμενες, αλλά τουλάχιστον σωστές δεν ήταν από κάτι, δηλαδή, κουλό ή cringe ή οτιδήποτε. Οπότε ήταν ωραίο. Είχαμε και μία μικρή μάχη, η οποία ευτυχώ ξέφυγε από αυτές τις χορογραφίες που είχε στα prequel και γενικά από ό,τι φαίνεται ε, μπορεί να έκανε μόνο μία ταινία, αλλά έθεσε, έβαλε το δρόμο για τις υπόλοιπες ταινίες το πώς θα γίνονται ο Τζαρτζαρ Αιμπραμς -τζαρ διότι αυτός πρώτος έκανε τις μάχες λίγο έτσι πιο πφ, brutal ομές αντί για πυρουέτες και να πηδάμε πάνω και να κάνουμε κολοτούμπες ε, και χιλιάδιο, λες και κάνουμε, λες και είμαστε Ολυμπιονίκες. Ε, όχι, δεν μπορούν να τα κάνουν Τζεντάι, απλά εντάξει παραπήγαινε το θέμα κιόλας με το... γιατί πρέπει να εμπλακεί το CGI, τώρα ήταν λίγο... Τάξ, anyway περιορέξει σχολοκυθόπιτα. Οπότε συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο λοιπόν και οι μάχε εδώ πέρα. Και είναι και λογικό έτσι κι αλλιώ έχουμε έναν Όμπι Ουάν ο οποίο 10 χρόνια δεν κάνει παιδιά τίποτα. Κάνει, κάνε μόνο αυτή τη δουλειά την εργοστασιακή και δεν ασχολείται με τίποτα. Όχι απλά είναι σκουριασμένο, είναι περισσότερο από το σκουριασμένο. Anyway, οπότε έχει μια πολύ ωραία σκηνή. Ε, το μόνο λίγο που δεν κατάλαβα και... Αν, εσεί εσείς καταλάβατε θα ήθελα πολύ να μου εξηγήσετε από κάτω, εκτός αν αυτό που θα σας πω όντω αυτό έγινε, που σημαίνει ότι το θεωρώ λίγο άκυρο, αλλά anyway, ε, έχει μία σκηνή με μία φωτιά μέσα, γίνεται ό,τι γίνεται τέλο πάντων, ξαφνικά σβήνει η φωτιά. Αυτό δεν κατάλαβα πώς έγινε, είχα την εντύπωση ότι την έσβησε ο Βέντερ. Αν έγινε αυτό, Τότε στα καπάκια που ξανανάβει φωτιά, τέλο πάντων για να μην χαλάσει όλη τη σκηνή. Ε, που ξανανάβει φωτιά, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Βέιντερ δεν την ξανά ή και να μην την είχε σβήσει πριν, και για κάποιο λόγο η φωτιά ξανανάβει, α πούμε. έσβησε μόνη τη. Δεν ξέρω γιατί βέβαια να σβήσει μόνη τη. Ε, ο Βέιντερ μπορεί για πλάκα. απλά να, να, να την αφανίσει αυτή τη φωτιά. Δεν του είναι τίποτα. Παιδιά επειδή είχε ο τύχη, όπω είδατε και στο thumbnail και έχω διαβάσει και τα κόμικ του, τι ε, η φωτιά είναι... Ε, ε, δεν είναι εχθρό. δεν είναι κάτι για, το, για, τον Βέιτερ. Τέλος πάντων, κάποιος προφανώς μπορεί να πει ότι μπορεί να το έχει μείνει κόμπλεξ από τότε προφανώς από το Revenge of the Sith γιατί εκεί πέρα που παλεύανε στη λάμπα και κάει και ζωντανός ουσιαστικά αλλά ε, δεν έχω δει κάτι τέτοιο, εντάξει δεν είναι το τέρας του Frankenstein, ah oh, fire, oh ξέρω, ούτε καν Anyway, θέλω πολύ όμως να ακούσω τη γνώμη σας ε, Επ' αυτού Α, Απλά μην μου πείτε ότι είναι απ' αυτό Γιατί δεν, δεν συμφωνώ ότι και καλά του έχει μείνει Τώρα από τότε που και ζωντανός Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις πουθενά Ή τουλάχιστον που να γνωρίζω εγώ Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο 3 του Obi-Wan ε, Και μόνο που συναντήθηκαν παιδιά Αυτοί οι δύο από το mid-season έχουν ανέβει αρκετά οι προσδοκίε μου για τα επόμενα τρία επεισόδια. Γιατί σημαίνει ότι αφού είχαμε αυτή τη σκηνή που όλοι αυτό περιμέναμε στο τρίτο επεισόδιο, σημαίνει ότι στα επόμενα επεισόδια μπορούν να κάνουν παπάδε. Ο μόνο μου, ο μεγαλύτερο μου ενδιασμό όμω είναι η Λία. Δυστυχώ αυτό το πράγμα με το μικρομέγαλο που καπακώνει τον Obi-Wan είναι απαράδεκτο και ελπίζω να μην συνεχίσει. Αλλά θυμηθείτε με θεωρώ θα ξανά έχουμε τέτοιε σκηνέ. Θα ξανά έχουμε τέτοιε σκηνέ δυστυχώ. Τέλο πάντων, ελπίζω τουλάχιστον να είναι λίγε. Και μετά το δεύτερο θέμα που φυσικά είναι η Ρίβα, η Third Sister. Ε, εντάξει, βέβαια για μένα πολύ λιγότερο ενοχλητική από αυτό το πράγμα με, την, με τις συγκεκριμένε σκηνέ μάλλον με τη Λία, γιατί δεν με ενοχλεί γενικότερα το κοριτσάκι, με ενοχλεί όταν συμπεριφέρεται σαν μικρομέγαλο. Αλλά τέλο πάντων, θα δούμε πώ θα τα χειριστούν και φυσικά το, το κυριότερο όλο πώ θα χειριστούν τη φάση, τη δυναμική Vader και Obi-Wan. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνδρομητές αυτού του καναλιού και θα σας δω στο επόμενο review.